Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτεμπεργκ δήλωσε ότι οι χώρες μέλη της συμμαχίας πρέπει να προετοιμαστούν για μια πιθανή παρατεταμένη αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Το ΝΑΤΟ δεν αναζητά πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά πρέπει να οπλιστούμε για μια πιθανή αντιπαράθεση που θα μπορούσε να διαρκέσει δεκαετίες, είπε ο Στόλτεμπεργκ σε σχόλιο του στη Welt. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα, η υποστήριξη της Ουκρανίας είναι η καλύτερη άμυνα για το ΝΑΤΟ και η αύξηση των επενδύσεων στις δικές του στρατιωτικές δομές. Στα τέλη Ιανουαρίου ξεκίνησε η μεγαλύτερη άσκηση του ΝΑΤΟ από το 1988, Steadfast Defender 2024. Η ανάπτυξη στρατευμάτων, μια σειρά ναυτικών, αεροπορικών και χερσαίων επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ σχεδιάζεται ως τα τέλη Μαΐου στο Βόρειο Ατλαντικό, την Νορβηγική θάλασσα και την περιοχή της Βαλτικής. Έως και 90.000 στρατιώτες από 31 χώρες έχουν συμμετάσχει, περισσότερα από 50 πλοία, από αεροπλανοφόρα μέχρι αντιτορπιλικά, 80 μαχητικά ελικόπτερα και drones, 1.100 οχήματα μάχης. Σύμφωνα με τον Δμήτρη Μετβέντεφ, αντιπρόεδρο του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, η άσκηση δείχνει ότι το ΝΑΤΟ πραγματικά φοβάται κάτι. Σύμφωνα και με τον Σεργέι Ναρίσκιν, διευθυντή της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, η Δύση προσπαθεί να εκφοβήσει τη Ρωσία με μια άμεση σύγκρουση με το ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι ετοιμάζεται να επιτεθεί στις χώρες της Συμμαχίας.